πρόβλημα είναι επιλύσιμο. Κατά συνέπεια, το να αποδεχτούμε συμβιβασμούς και να θεωρούμε ότι είναι βιώσιμες λύσεις είναι δικό μας πρόβλημα. Εγώ λέω ότι σε επίπεδο στρατηγικής έχουμε τον κυρίαρχο ρόλο. Μπορεί να χτυπιέται όσο θέλει η κυβέρνηση στα Σκόπια και να λέει ό,τι θέλει στο σκοπιανό λαό. Σιγά σιγά θα αντιληφθούν και αυτοί ότι είναι ένα πλαίσιο προπαγάνδας, γιατί τους έχουν πει να κάνουν πολλές θυσίες και να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και γι' αυτό δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα από τα 35 κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κειμένου. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι από τη στιγμή που θα το αντιληφθούν ότι αυτό είναι μια προϋπόθεση, θα είναι ακριβώς όπως είναι τα 35 κεφάλαια, μια προϋπόθεση. Κανένας δεν συμβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα αυτά τα 35 κεφάλαια. Άρα λέω απλώς ότι το όνομα και ο σεβασμός προς την Ευρώπη, ακόμα και το ευρώ και η ευρωζώνη, όλες αυτές οι λέξεις είναι καθαρά σε ένα πλαίσιο ιστορικό. Κατά συνέπεια, άμα εμείς καταλάβουμε ότι είναι απλώς μια προϋπόθεση και μετά αρχίζει η διαπραγμάτευση για ό,τι θέλετε να κάνουμε, ακόμα και για το Σύνταγμα και αν έχει σχέση με το έργα Όμνες ή όχι, όλα αυτά για μένα είναι λεπτομέρειες. Γι' αυτό όταν ακούω ότι τα έχουμε λύσει όλα εκτός από το όνομα, θεωρώ ότι δεν έχουμε λύσει τίποτα. Μας, γιατί τέτοια επιχείρηματα άκουγα και για το σχέδιο ΑΝΑΝ και μας έλεγαν ότι τα είχαν λύσει όλα και στο τέλος ξέρετε πώς κατέληξε. Mm-hmm. Κύριε Καραγωστάνογλου, κοιτάξτε. Σαν δάσκαλος του Διεθνούς Δικαίου να πω ότι οι αποφάσεις, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου μπορούν να μεταφέρουν τις διμερείς συμφωνίες σε αντίστοιχους ψήφους οι Σκοπιανοί, δεν έχουν αποφασιστική σημασία. Σημασία έχει το τι θα πει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το πολιτικό όργανο, το οποίο και εισηγείται τις αποφάσεις οι οποίες έχουν και εκτελεστικό χαρακτήρα. Ένα αυτό. Συμφωνούμε απολύτως. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Λιγερέ, λέω επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα. Συνεπώς. Δεν μιλάω για ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχει απόφαση, κύριε Καραγκοστάνη. Το ίδιο εννοώ. Εννοώ ότι η απόφαση στη Γενική Συνέλευση είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το μόνο αποφασιστικό εκτελεστικό όργανο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Καραγκοστάνη, από τα μόνιμα μέλη, ποιοι δεν έχουν αναγνωρίσει την γείτονα χώρα. Τα έχουν αναγνωρίσει τα τρία από τα πέντε, αλλά όπως βλέπετε, αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει αλλάξει την ουσία της διαφοράς. Η πολιτική επιλογή του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναγνώρισαν, αλλά στηρίζουν τις διαπραγματεύσεις, είναι να μην μπει στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αφορά βέβαια τους Ευρωπαίους, η χώρα αυτή, αν δεν βρει συνένεση με την Ελλάδα.